Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωτοφανές ιατρικό περιστατικό στα ελληνικά χρονικά. Ένα μικρό κοριτσάκι 8 ετών έπασχε από το σπάνιο σύνδρομο Ραπουντζέλ, δηλαδή έτρωγε τα μαλλιά της από νευρικότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μεγάλη μάζα στο στομάχι της και να κινδυνεύσει η ζωή της. Το παιδί χειρουργήθηκε κατεπηγόντως το παίδον. Είναι ένα από τα περιστατικά που οι γιατροί συναντούν κάθε 5 χρόνια στην Ελλάδα. Το 8χρονο κοριτσάκι έτρωγε μανιωδώς τα μαλλιά του. Έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο τεράστιος όγκος από τρίχες στο στομάχι του. Μετά από παράπονα της μικρής για έντονη αδιαθεσία και πόνο στην κοιλιά, η μητέρα της αποφάσισε να την πάει στο νοσοκομείο. Όταν οι γιατροί είδαν την αξονική, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Είχα την τύχη να δω την αξονική τομογραφία που είχε γίνει στο κορίτσι και πραγματικά είναι από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που σχεδόν όλο το στομάχι είχε καλυφθεί, όλος ο αυλός του στομάχου, το εσωτερικό του στομάχου είχε καλυφθεί από αυτή την μπάλα από τις τρίχες. Και έτσι είχε καταλήξει το κοριτσάκι να είναι πολύ αδύνατο γιατί δεν μπορούσε να φάει, να κάνει εμετούς και να έχει σιδηροπενική αναιμία. Οι γιατροί είχαν ξαναέρθει αντιμέτωποι με παρόμοιο περιστατικό και έτσι μπόρεσαν να τη σώσουν τη ζωή την τελευταία στιγμή. Το κοριτσάκι ευτυχώς είναι καλά, όλα πήγαν καλά. Το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό ήταν το καλύτερο δυνατόν και πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσει το ζήτημα και θα αναρρώσει πάρα πολύ γρήγορα. Η 8χρονη έπασχε από το σύνδρομο Ραπουντζέλ, το οποίο ονομάστηκε έτσι από τη γνωστή κούκλα με τα μακριά μαλλιά. Από νευρικότητα έσπαγε τα μαλλιά της με τα δόντια της και στη συνέχεια τα κατάπινε. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις μαζεύονται πάρα πολλές τρίχες στο στομάχι ή και στο λεπτό έντερο, με αποτέλεσμα ο χώρος στο πεπτικό σύστημα όπου μπορεί να πάει η τροφή και να απορροφηθεί είναι πάρα πολύ μικρός. Το σύνδρομο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν καταγραφεί μόλις 120 επιβεβαιωμένα περιστατικά στον κόσμο. Στην Ελλάδα συναντάται μία φορά κάθε 5 χρόνια, ενώ παρατηρείται κυρίως στα μικρά κορίτσια. Οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά, να μπορούν να διαχειρίζονται κάθε αλλαγή στη συμπεριφορά τους και να παρατηρούν γενικότερα. Κυρίως μάλιστα μετά από διάφορες στρεσογόνες καταστάσεις που μπορεί να έχουν συμβεί στην οικογένεια. Μία συνηθισμένη κίνηση του παιδιού μπορεί να καταλήξει σε τραγωδία. Γι' αυτό και οι γιατροί συμβουλεύουν τους γονείς να είναι πολύ προσεκτικοί.